Δυο λόγια για το παιχνίδι και για το τελικό που έρχεται με τον Νορδαϊκό. Σίγουρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, από τις καλύτερες του ΣΑΛΦΑ τοπικού της ΕΠΣ, Κουζάνης. Η ομάδα μας έδειξε κάποια σημάδια κούρασης, μπορώ να πω, από τα συνεχόμενα παιχνίδια μέσα στις λάσπες. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αυτοί που έπρεπε να ήμασταν και με μια φάση προχωρημένη τελειώσαμε το παιχνίδι. Τελικώς με τον Νορδαϊκό είναι ένα παιχνίδι από τα παλιά. Πιστεύω να έρθει πολλοί κόσμος και να το ευχαριστηθεί. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι και για το παιχνίδι, να πάρουμε το κύπελο και να συνεχίσουμε και στην περαιτέρω θεσμό του κυπέλου. Δυο λόγια για το παιχνίδι και για τη βράβευση που έκανε η διοίκηση της Κοζάνης πριν το παιχνίδι. Ναι, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Πέντε χρόνια στην Κοζάνη ήταν αρκετά και πάρα πολλά. Χρόνια τα οποία μου δόθηκε ευκαιρία να δουλέψω και επαγγελματικά. Στον ποδόσφαιρο πάντα υπάρχουν καλές και άσχημες πλευρές. Εγώ τα έζησα όλα. Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν στην Κοζάνη. Και δόθηκε η ευκαιρία σήμερα να παίξω και αντίπαλος με την ομάδα, την οποία αγαπώ και θα σκέφτομαι συνέχεια. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αντάξιο του ονόματος και της Κοζάνης αλλά και της ομάδας του Χούφα. Κοντράραμε, μπορώ να πω, στα ίσα την ομάδα της Κοζάνης μέχρι ένα σημείο, μέχρι όσο αντέξαμε να παρακολουθάμε τις κινήσεις. Δεν θα πω για το αποτέλεσμα, σημασία έχει ότι καταφέραμε να δώσουμε ενδιαφέρον στο παιχνίδι και πιστεύω ότι ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και για την ομάδα της Κοζάνης αλλά και για τη δικιά μας ομάδα. Σίγουρα η ουσία είναι ότι δεν περάσαμε, αλλά μας φτάνει ακόμα και έτσι, αυτή τη στιγμή που δεν μπορούσαμε να περάσουμε, ότι αφήσαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα.